και θέλω λίγο να πάμε. Τώρα θα πάμε στην κυρία Χερέτη. Την κυρία Έρη Χερέτη είναι πρόεδρος της εθελοντικής διασωστικής ομάδας Φίλιος Ζεύς. Μέλη της ομάδας βέβαια συμμετείχαν, ακριβώς η επιστροφή, συμμετείχαν και, και στην επιχείρηση διάσωσης εκεί της 47χρονης, σωστά το λέω, 47χρονης, 48χρονης Ειρήνης Πρινιωτάκη στην περιοχή των Αρχανών. Τέλος καλό, όλα καλά. Την καλησπέρα μας, κυρία Χερέτη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια και την συμμετοχή σας, αν δεν κάνω λάθος, 15 εθελοντές, σωστά, συμμετείχαν στην όλη προσπάθεια εκεί στις Αρχάνες. Σωστά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση απόψε. Η προσπάθειά μας πιστεύω ήταν αξιοθαύμαστη. Μαζεύτηκαν 15 εθελοντές από την Κυριακή το πρωί μέχρι χθες το απόγευμα που βρέθηκε σώα οι αγνοούμενοι. Προσπαθήσανε πάρα πολύ όλα τα παιδιά, τα δώσαμε όλα. Και με την πολύ καλή συνεργασία, και αυτό θα ήθελα να τονίσω, με τις αρχές, με την Τρίτη ΕΜΑΚ, με τους πολίτες που μας έδωσαν πληροφορίες, καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε μια επιχείρηση διάσωσης. Χρειάζεται καλή εκπαίδευση, χρειάζεται ψυχραιμία και βέβαια χρειάζεται και μια αγάπη, γενικά ένα συνέστημα αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Και από ό,τι μαθαίνω δεν τα παρατήσατε λεπτό. Έτσι είναι, χρειάζεται συνεχή προσπάθεια, χρειάζεται πολλή δουλειά από όλα τα παιδιά, εκπαίδευση. Αλλά μπροστά στη βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε σε έναν άνθρωπο όταν κινδυνεύει, όλα τα υπόλοιπα είναι λίγα. Ξεκινήσαμε σήμερα και για συμβολικούς λόγους με το μήνυμα του εθελοντισμού, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι. Καταρχάς πιστεύω ότι όλοι εν δυνάμει εθελοντές είμαστε, αρκεί να το κάνουμε, να το πάρουμε απόφαση και να κάνουμε το βήμα προς τα μπρος. Πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός και βέβαια πόσο σημαντική είναι η βοήθεια την οποία παρέχουν οι εθελοντές σε ενστόλους, στις αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση και σε δύσκολες καταστάσεις. Ο εθελοντισμός είναι υπέροχος. Βέβαια, στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι και μάλιστα σήμερα που άκουσα ότι η έκθεση στα ΕΠΑΛ, στα παιδιά, ήταν ο εθελοντισμός, λίγο αισθάνθηκα ότι ήταν ένα δύσκολο θέμα για αυτά. Δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για τον εθελοντισμό. Μιλάμε για φιλοκερδή προσφορά, μιλάμε για αγάπη για τον συνάνθρωπο, για τον αυτό σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν, δεν υπάρχει ανταπόκριση της νέας γενιάς στο κάλεσμά σας. Όχι ιδιαίτερη θα έλεγα. Θα θέλαμε κάτι περισσότερο. Προσπαθούμε τώρα 10 χρόνια, έχουμε αρκετούς εθελοντές, αλλά όσους περισσότερους έχουμε, τόση μεγαλύτερη φροντίδα θα υπάρχει στον πολίτη. Μάλιστα. Βέβαια, ναι. Βέβαια, είμαστε δίπλα στους κρατικούς φορείς. Πιστεύω ότι και αυτοί χρειάζονται τη βοήθειά μας. Και αυτό φαίνεται σε όλες τις δράσεις που κάνουμε. Ξέρετε, είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα οικογένειας. Είναι και θέμα το πώς λειτουργεί αυτό μέσα σε μια σχολική μονάδα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας γονέας να πάρει το παιδί από το χέρι και να πει θα πας στο Φίλιο Ζεύς ή θα πας σε αυτή την εθελοντική ομάδα ή σε αυτή την εθελοντική ομάδα. Πρέπει να βγει μέσα από το παιδί και ειδικά πρέπει να εστιάζουμε και στην εφηβική ηλικία. Κάτι το οποίο θεωρώ δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Έχουμε κάνει και εμείς μια τεράστια προσπάθεια. Έχουμε ένα τμήμα εφήβων από παιδιά 12 χρονών έως 18. Συμμετέχουν, μάλιστα είχαμε και ένα παιδί μαζί μας. Ο μπαμπάς του βέβαια ήταν ο ίδιος στην επιχείρηση της Τρίτης ΕΜΑΚ. Ναι. Νομίζω ότι τα παιδιά, αν τα βοηθήσουμε κι εμείς λίγο, αν τα βοηθήσει το σχολείο, θα έρθουν κοντά μας, θα έρθουν κοντά στον εθελοντισμό, θα καταλάβουν πόσα μπορεί να κερδίσουν, γιατί το όφελο για τον εθελοντή είναι μεγάλο. Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας? Έχουμε μία ιστοσελίδα, filiozevs.gr, που μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τις δράσεις μας, μπορεί να δηλώσει και το ενδιαφέρον του ηλεκτρονικά. Επίσης, μία σελίδα στο Facebook. Φυλάδια σε κάθε δράση υπάρχουν τα τηλέφωνά μας. Μπορεί όποιος θέλει να μας βρει, να έρθει, να μας δει, να επικοινωνήσει μαζί μας. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Χερέτη.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στο έργο σας.